Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η σημερινή έκδοση του 30 ετού ομολόγου και το ενδιαφέρον χτύπησε κόκκινο πριν καλά καλά ανοίξει το βιβλίο για τους επενδυτές. Ο Γιώργος Παπούστα θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί αυτή η έξοδο στις αγορές. αυτό που μου έλεγαν λίγο νωρίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ήταν η πιο σημαντική έκθεση των τελευταίων ετών. Η έκθεση που μας αλλάζει κατηγορία. Καθώ δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη έξοδο στι αγορέ, μιλάμε για ένα ομόλογο που μα πάει μέχρι το 2052, δηλαδή πέρα από κάθε ειδικό μέτρο που έχουν πάρει οι Ευρωπαίοι για το ελληνικό χρέο. Είναι ενδεικτικό ότι υποβλήθηκαν προσφορέ που ξεπέρασαν τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, πήραμε 2,5 δισεκατομμύρια που μπορούσαμε να πάρουμε παραπάνω, με ένα επιτόκιο εξαιρετικά χαμηλό, γύρω στο 1,95%.